Σπάει όλα τα ρεκόρ η ανεργία στην Κρήτη την εποχή του COVID-19, αποκαλύπτοντας όχι μόνο το βαρύ πλήγμα στην τουριστική βιομηχανία του νησιού, αλλά τη δραματική κατάρρευση του παραγωγικού ιστού συνολικά. Η περιφέρεια Κρήτης για πρώτη φορά τα τελευταία 27 χρόνια βρίσκεται στην πρώτη θέση της λίστας με τα μεγαλύτερα ποσοστά ανεργίας πανελλαδικά. Εάν δεν παρθούν πραγματικά μέτρα, θα επιδεινωθεί με ολέθρια αποτελέσματα στα νοικοκυριά μας. Συγκρίνοντας τα στοιχεία από το 2011 ως το 2020, καταγράφεται η ραγδαία αύξηση που φέρνει την Κρήτη στην πρώτη θέση. Ο δείκτης προκύπτει από το ποσοστό ανέργων σε σχέση με το εργατικό δυναμικό που διαθέτει το νησί. Οι καταγεγραμμένοι άνεργοι σε όλη τη χώρα έφτασαν το Δεκέμβριο το 1.133.432, από τους οποίους επιδοτούνται μόλις 202.504, ποσοστό 17,87%. Τα στοιχεία δείχνουν αυτό που καταγγέλουμε τόσο καιρό και διαψεύδουν τον απερχόμενο υπουργό κύριο Βρούτση, ότι οι περισσότεροι άνεργοι δεν επιδοτούνται καθόλου και κάποιοι από αυτούς ή ίσως οι περισσότεροι δεν έχουν επιδοτηθεί ούτε ένα ευρώ από την αρχή της υγειονομικής κρίσης. Μόνο ένας στους 6 ανέργους λαμβάνει κάποιο είδους στήριξη από τον ΟΑΕΔ, όπως αναδεικνύουν τα στοιχεία που απλά σκιαγραφούν τη δραματική κατάσταση στην οποία βρίσκονται εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες. Δηλαδή ένας στους 6, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα αυτή τη στιγμή που μιλάμε στις οικογένειές μας, στα νοικοκυριά, με οικογένειες πολύτεκνες, βοηθήσαμε ανθρώπους που είναι σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, ειδικά τις μέρες των γιορτών, αλλά κάναμε και εκδηλώσεις που τις είχαμε ονομάσει εκδηλώσεις αλληλεγγύης, γιατί πραγματικά είδαμε ανθρώπους, συναδέλφους μας, να χάνουν τη δουλειά τους και ειδικά η πολιτεία ήταν απών. Το μεγαλύτερο ποσοστό μη επιδοτούμενων εντοπίζεται στον κλάδο του τουρισμού επισιτισμού. Εργαζόμενοι σε αεροδρόμια, ρεντεκάρ, ξεναγή, τουριστικά γραφεία, χειριστές βαρέων μηχανημάτων, καθώς δεν περιλαμβάνονται στο ευνοϊκό μέτρο των 50 ενσήμων. Στα τέλη του 2020, οι εποχικοί άνεργοι έφτασαν τους 67.701. Ραγδαία αύξηση της ανεργίας καταγράφεται και στους υπόλοιπους κλάδους, εμπόριο, βιοτεχνία και γενικά στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα εξαιτίας των ανεπάλληλων lockdown. Ζητούμε να στηριχτούν όλοι οι άνεργοι και ιδιαίτερα αυτοί που δεν έχουν στηριχτεί καθόλου από την αρχή της οικονομικής κρίσης, και είναι πολλοί αυτοί. Ζητάμε ουσιαστικά μέτρα στήριξης όλων αυτών των ανέργων και συγκεκριμένα λέμε ότι πρέπει να επεκταθεί το επίδομα ανεργίας έως ότου αρχίσει η νέα τουριστική περίοδο. Πρέπει όλοι οι άνεργοι που είναι στον επισητισμό τουρισμό, είναι οι εργαζόμενοι σε εποχικές επιχειρήσεις, πρέπει επιτέλους να δοθεί σε αυτούς όλους το επίδομα της ανεργίας χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Εργατικά κέντρα και σωματεία καλούν την κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα σε νομοθετικές ρυθμίσεις για την κάλυψη όλων των ανέργων, αλλά και στοχευμένες πολιτικές απασχόλησης.